πάμε στον Αχεντριά. Θέλω λίγο να πάμε και στην περιοχή και να σταθούμε σε ένα χριστουγεννιάτικο παζάρι, σε μια πολύ όμορφη χριστουγεννιάτικη δράση που διοργανώνεται το διήμερο 22 και 23 Δεκεμβρίου, που στο Δημοτικό Σχολείο του Αχεντριά. Η αλήθεια είναι πως αναμένεται να πραγματοποιηθούν και βλέπουμε και αρκετές δεκάδες, πραγματικά πάρα πολλές παράλληλες δράσεις. Η αλήθεια είναι πως τα έσοδα από το χριστουγεννιάτικο παζάρι αναμένεται να διατεθούν για ένα πολύ σημαντικό σκοπό που έχει να κάνει με την επισκευή των υποδομών στο Δημοτικό Σχολείο, των κτηριακών εγκαταστάσεων, του κτηρίου. Όσο μπορούμε και εμείς να επικοινωνήσουμε αυτή τη δράση, πίσω από αυτή τη δράση κρύβονται δραστήριοι ντόπιοι εκεί της περιοχής, με τους οποίους θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως. Πάμε να τα πούμε με την κυρία Παναγιώτα Μάρκου και την κυρία Νικολέτα Μαραβελάκη, και οι δύο βέβαια μονιμοί κάτοικοι της περιοχής. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα παζάρι λοιπόν για καλό σκοπό. Κυρία Μάρκου, να ξεκινήσω με εσάς και το βασικό είναι να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο και να απευθύνουμε ένα κάλεσμα προκειμένου όλοι όσοι μπορούμε βέβαια να συμμετέχουμε. Καλησπέρα λοιπόν από τον Αχεντριά. Ετοιμάζουμε μια πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση η οποία έγινε με πάρα πολύ όρεξη και από όλους τους κατοίκους του χωριού. Όλοι υποδέχτηκαν με μια μεγάλη αγκαλιά αυτή τη διοργάνωση. Επειδή ο απότερος σκοπός είναι η επισκευή του Δημοτικού Σχολείου που άνοιξε μετά από πάρα πολλά χρόνια εδώ στον οικισμό του Αχεντριά. Έχουμε αρχίσει εδώ και έχουμε μια πάρα πολύ καλή ενέργεια και δυναμική και πιστεύουμε να πάνε όλα κατευθείαν. Σας προσκαλούμε να έρθετε όλοι στον Αχεντριά το διήμερο 22 και 23 Δεκεμβρίου να περάσουμε όμορφα και να μπούμε στο κλίμα των Χριστουγέννων. Και βέβαια, κυρία Μαραβελάκη, τα έσοδα αναμένεται να διατεθούν για έναν ιερό σκοπό, για έναν ξεχωριστό σκοπό που έχει να κάνει με την ενίσχυση των υποδομών στο σχολείο σας. Ναι, αμέ. Καλησπέρα και από μένα, λοιπόν. Καλησπέρα από τον όμορφο Αχεντριά. Εγώ δεν θα πω πάρα πολλά, λόγω άγχους κιόλας. Σας περιμένουμε όλους με πάρα πολύ χαρά. Γιατί όχι να βοηθήσετε κι εσείς. Βέβαια. Και όλο αυτό που κάνουμε. Θα έχουμε πολλά κεράσματα. Θα έχουμε ωραίες, τέλος πάντων, ωραίες δραστηριότητες για τα παιδιά. Και θα υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα χειροποίητα πράγματα, παραδοσιακά προϊόντα και όλα τα έσοδα, όπως είπαμε, θα αφιερωθούν στο σχολείο μας, θα κάνουμε κάποιες εργασίες επισκευής για να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά μας. Βλέπετε ότι όταν από πίσω κρύβονται δραστήριοι άνθρωποι και άνθρωποι που αγαπούν την περιοχή τους, αυτά είναι τα αποτελέσματα και πραγματικά είναι υποχρέωσή μας να στηρίζουμε αυτές τις δράσεις. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι προσωπικά δεσμεύομαι να μας στείλετε υλικό από εκείνο το διήμερο και να τα ξαναπούμε τηλεοπτικά και την επόμενη φορά που θα τα πούμε. Θέλουμε και μικρούς φιλοξενούμενους στην εκπομπή μας. Με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Εγώ δεσμεύομαι εδώ ζωντανά τηλεοπτικά. Εντάξει, την επόμενη φορά θα είναι όλη η νεολαία του Αχεντριά στην οθόνη σας. Ακριβώς, να ξέρετε. Εννοείς ότι εδώ μεγάλη μας χαρά. Η πόρτα της εκπομπής για την περιοχή σας είναι ανοιχτή. Οπότε άνω τελεία βάζουμε και θα τα ξαναπούμε σε λίγες μέρες. Σας περιμένουμε στο παζάρι μας. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μας.